Και καλησπέρα! Είμαστε εδώ πέρα σε ένα ακόμα τούμπανο βίντεο, αλλά νομίζω σε ένα από τα πιο σκληροπυρηνικά βίντεο με το Σιρόκο, διότι σήμερα έχουμε έρθει στην Race Room Athens, Λιωσίων 287 στα Σεπόλια. Και τι θα κάνουμε, θα μας πει ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο, τι κάνουμε? Καλά, εσύ πώς είσαι? Όλα καλά. Πώς βλέπεις το αυτοκίνητο Χρήστο σε μια πρώτη εικόνα? Λοιπόν, από αυτά που είδα εγώ, τουλάχιστον με το διαγνωστικό έλεγχο που δεν έβγαλε καμία βλάβη το αυτοκίνητο, φαίνεται να είναι πεντακάθαρο. Προχωρήσαμε στο τράβηγμα του εργοστασιακού χάρτη για να τον δουλέψουμε. Το αμάξι φοράει πολύ καλά πράγματα, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Πήραμε το approve. Οπότε προχωράμε στον προγραμματισμό. Τι ακριβώς θα κάνουμε σήμερα για να εξηγήσουμε λίγο και στα παιδιά κλπ. Παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το λεγόμενο. Πρόγραμμα στο αυτοκίνητο, αλλά γιατί είμαι και εγώ λίγο νουμπάς στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα σας τα πει ο Χρήστος πιο αναλυτικά και θα πούμε και μια πρόβλεψη εμείς μετά. Τι νούμεράκι τι θέλουμε, δηλαδή 600, 900 άλογα, θα δούμε. Τι είναι το λεγόμενο βάζω πρόγραμμα στο αυτοκίνητο? Ωραία. Εμείς λοιπόν πειράζουμε τα μείγματα και ελαφρώς την πίεση της τουρμπίνας και το αυτοκίνητο να αγωδώσει καλύτερα, να βγάλει περισσότερα άλογα που λέμε και καλύτερη ροπή. Το δικό σου είναι χειροκίνητο. Αν ήταν DSG, θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε και το κυβότιο για πιο γρήγορε ακόμα αλλαγές, να πιο περιοριστής ροπής. Κάνουμε και κάποια ειδικά θορύβου, σκορπατζίδικα. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο σίγουρα θα ρωτήσουν πολλά παιδιά κλπ. Επιβαρύνει το πρόγραμμα την ζωή του κινητήρα? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Φυσικά το παν είναι η χρήση και η συντήρηση. Okay. Και σίγουρα... Δηλαδή έχουμε δύο αμάξια που έχουν 300 και 400 χιλιάδες χιλιόμετρα και δουλεύει απροβλημάτιστα. Σε κάθε περίπτωση είναι όμως η χρήση. Είναι σε τι κατάσταση είναι το αυτοκίνητο, παιδιά? Άμα είναι διαλυμένο ένα αυτοκίνητο, δεν θα φταίει άμα βάλετε πρόγραμμα για πάθει κάτι. Μια άλλη σημαντική ερώτηση που θέλω να κάνω, επειδή είμαστε λίγο καγκούδες εδώ πέρα, έχουμε βάλει και κάτι ξαφνισούλες. Μπορούμε να κάνουμε λίγο και popcorn, να κάνει λίγο... Θα τα βάλουμε, θα τα ακούσετε όταν προγραμματιστεί το αυτοκίνητο, να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πρόβλεψη τυπική, θα σας κάνω πρώτα εγώ και μετά θα σας πει ο Χρήστος, γιατί άμα πει πρώτα ο Χρήστος θα επηρεαστούμε. Εγώ θα πω μια προσγειωμένη απάντηση στα 205. Χρήστο, τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω με τα πράγματα που φοράς, επειδή είναι πολύ σωστά και το αμάξι δεν έχει χιλιόμετρα, θα δούμε σίγουρα πάνω από 200. Τώρα πόσο θα το δούμε. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα της εγκατάστασης. Αλλά επειδή δεν είμαι ο ειδικός, όπως ξέρετε, έχουμε εδώ πέρα τον Χρήστο. Λοιπόν, εδώ περνάμε το χάρτη, τον οποίο έχουμε φτιάξει εμείς. Σου έχουμε κάνει ένα αρχείο για Stage 1, Decat και Pumps. Οπότε θεωρητικά προσαρμόζεις το πρόγραμμα ανάλογα στο τι περιφερειακά έχει κάθε αυτοκίνητο. Οπότε θεωρητικά, αν αυτή τη στιγμή σου ερχόμουν εγώ και δεν είχα την εξάτμιση στο φίλτρο κλπ., σίγουρα θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα, διαφορετικό ο χάρτης κλπ. Okay. Λοιπόν, κάναμε μόλις τώρα την βολτούλα μας και θα σας πει ο Χρήστος τα αποτελέσματα. Αλλά πριν σας πει ο Χρήστος τα αποτελέσματα... Χρήστο, για πες μας. Έχουμε και λέμε. Προτεραιότητα στη Race Room είναι το αυτοκίνητο να δουλεύει καλά και μετά βλέπουμε υποδύναμη και ροπές και άλογα και ό,τι θέλει ο πελάτης να δει. Εμάς μας ενδιαφέρει το αυτοκίνητο λοιπόν να δουλεύει άρτια και να μην έχει προβλήματα. Βλέπουμε εδώ πέρα το γράφημα. Η κόκκινη είναι η υποδύναμη, η πράσινη η ροπή. Βλέπουμε τον τουρμποκομπρέσορα να δουλεύει σωστά και γραμμικά. Έβγαλε 208 άλογα στις 5.820, 27,2 κιλά ροπής στις 3.680. Εργοστασιακό, τι είπαμε, έχει ροπή? 24 κιλά κοντά. Οπότε, παιδιά, από 24 κιλά ροπή πήγαμε στα 27,2 και από 160 άλογα πήγαμε στα 208. Καλό, δυνατό και πιστεύω βγήκαμε όλοι. Βασικά, τι πρόβλεψη είχε κάνει ο Χρήστος? Θα δούμε σίγουρα πάνω από 200. Για βάλε λίγο να ακούσουμε πόμπ. Και έχουμε τελειώσει, παιδιά, με το. Όχι τοποθέτηση, με το install. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το λένε στο πρόγραμμα. Προβλήματα κλπ. Μας έβγαλε, είχαμε κάποιο δεν θέμα. Έχουμε βλάβες, είναι μηδενικές. Okay. Το δουλεύει πολύ σωστά. Του πάνω. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι πρέπει να προσέξω, τι δεν πρέπει να προσέξω, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να ακολουθήσω? Ωραία. Αυτή τη στιγμή γενικά. Λοιπόν, καταρχήν, το αυτοκίνητό σου παραμένει εργοστασιακό, απλά με πλέον υποδύναμη. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Είναι αρκετά αξιόπιστο το μοτεράκι. Το έχει και πολύ περιποιημένο, οπότε
δεν θα βγάλει κάποια ζημιά. Θέλω να κάνεις 150 με 200 χιλιόμετρα για να πατήσει, να κάνει adaptation ο χάρτης που λέμε και μετά να μας καλέσει, να μας πεις εντυπώσεις, πώς βλέπεις το αυτοκίνητό σου και να μας δώσεις ένα feedback. Ερώτηση σημαντική, με βενζίνες, τι κάνουμε? Το έχουμε ρυθμίσει για 95, οπότε δουλεύεις ό,τι θέλεις. Καλό είναι το συγκεκριμένο μοτέρ να το δουλεύουμε πάντα με 98 και πάνω. Γενικά να βάζετε παραπάνω δεν είναι πρόβλημα, το να βάζετε λιγότερο να ξέρετε το θέμα. Δηλαδή, αν θέλει 98, να βάλετε 95 είναι κακό το πράγμα, αλλά οκ. Okay. Οπότε γενικά αυτό το παραμύθι το ότι θέλει 100 στάρα. Θέλει 100 στάρα όταν ρυθμίζουμε για stage. Άμα είναι ρυθμισμένο για, το, για 100 στάρα, ναι, προφανώς. Αλλά ακριβώς. Είναι ανάλογο και τη ρύθμισή του. Ακριβώς. Okay. Και λοιπόν, παιδιά, τον Χρήστο και συγκεκριμένα την RaceRom Athens θα την βρείτε αυτή τη στιγμή δίπλα από τον Χρήστο. Βλέπετε Instagram, TikTok και site. Μπορείτε να καλέσετε οποιοδήποτε όχημα και να έχετε. Ασχολείστε με όλα τα όχημα, δεν είναι. Εννοείται. Ό,τι έχετε και να ρωτήσετε. Έχω αυτό το όχημα. Και φτιάχνουμε και τρακτέρ και jet ski και μηχανές και αυτοκίνητα και εξολέμβιες και ό,τι άλλο θέλετε. Οκ. Okay. Τρακτέρ, τι τρέλο που σου έχουν ζητήσει? Έφτιαξα ένα Lamborghini που άλλες. Okay. Επίσης, by the way, η Lamborghini ξεκίνησε από τρακτέρ. Να ξέρετε. Μπαπ! Λοιπόν, νομίζατε ότι θα τελείωνε το βίντεο τόσο απλά? Προφανώς και όχι. Λοιπόν, χρειαζόμουν ένα upgrade στο PC setup μου, στα περιφερειακά μου και μου λέει Razer, δικό μας παιδί είσαι, σε έχω. Πάμε να ανοίξουμε. Σίγουρα ξέρω ότι έχουμε μέσα ένα πληκτρολόγιο, ένα ποντίκι. Λοιπόν, ωραία. Ο, τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Razer Goliathus εκ το τεράστιο, το mousepad που έχει και το λεντάκι γύρω γύρω. Είναι τούμπανο το mousepadάκι και είναι ό,τι πιο worth και είναι ωραίο που έχει και το λεντάκι γύρω γύρω. Λοιπόν, το ποντίκι, παιδιά, αλλάζω ποντίκι μετά από πάρα μα πάρα πολλά χρόνια και γενικά έχω δει τον σχεδιασμό του Basilisk και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ είναι και ασύρματο. Συνεχίζουμε με το best πληκτρολόγιο Black Widow V4. Αυτή την φορά με τα green switches, βγαίνει και με άλλα switches γενικά. Ποια είναι η διαφορά του V4 από του V3 ή με κατοχός του V3? Έχουν παιχτεί εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έξτρα λεντάκια, έξτρα καγκουρίλα. Παιδιά, είμαι τέρμα hype. Πάμε να ανοίξουμε να δούμε. Πού είναι το φακελάκι με τα πράγματα? Πού είναι τα αυτοκόλλητα? Ok, my friends. Πρώτα μπορείτε να βάλετε το πληκτρολόγιο. Ωραία. Βγάζουμε και το καλωδιάκι μας. Επιτέλους. Respect στη Razer. Ειλικρινά δεν ξέρω τι πάθανε στο Black Widow V3. Αυτό εδώ είχαν στο Black Widow V3. Αυτό Razer όχι. Αυτό, φίλε μου, κοιμάσαι πάνω του. Ό,τι καλύτερο, επιτέλους, respect. Έχει δύο καλώδια για τον εξής λόγο. Λογικά το ένα είναι για να παίρνει ρεύμα το πληκτρολόγιο, γιατί έχει και USB θύρα, έχει και κουμπάκια, έχει και το φως μάγκες που έχει γύρω γύρω, οπότε σίγουρα χρειάζεται έξτρα τροφοδοσία που μπαίνει στον υπολογιστή με USB και έχει και το κανονικό του USB που είναι για να λειτουργεί το πληκτρολόγιο. Πες μου ότι έχει και αυτό LED. Έχει και αυτό LED, bro. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε Basilisk V3 Pro. Να είναι και βραβευμένο για τέτοια κολπάκια. Πάμε να το ανοίξουμε. Φίλε, είμαι πάρα πολύ hype που έχω καινούρια items. Εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραίο τα κλικς του. Γενικά, με το ποντίκι, να ξέρετε, είμαι λίγο πάρα πολύ περίεργος. Π.χ. εμένα το Naga δεν με είχε βολέψει. Το Death Hunter είναι ένα ποντίκι που παίζεται, το χρησιμοποιεί το 2015-16 κάπου εκεί πέρα. Μπορεί και λίγο πιο παλιά από το πρώτο που είχε βγει. Ήταν ό,τι καλύτερο. Κάτι άλλο το οποίο εφαρμόζει στο δικό μου το χέρι, γιατί ειλικρινά το ποντίκι, να ξέρετε, είναι τέρμα προσωπική υπόθεση για τον καθένα. Είναι το τι χέρι έχει ο καθένας και τον συνηθίζει. Το Basilisk, ειλικρινά, είναι εμβολή πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα αυτό. Συνδέεται πάνω στο PC και είμαστε έτοιμοι για να γίνει ασύρματο το ποντίκι. Έχουμε τα αυτοκολλητάκια μας, εντωμεταξύ έχουν αλλάξει τα manual πλέον, το έχουν κάνει έτσι μαύρα, είναι πιο όμορφα από την αλήθεια. Και είμαστε εδώ πέρα, το άναψα ήδη το Basilisk, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει μπει και από κάτω τώρα φωτισμό σε αυτό το κολπάκι. Είναι πολύ ωραίο. Και έχει και επιλογή, παιδιά, που μπορείτε να το κάνετε είτε ενσύρματο το ποντίκι, εάν δεν θέλετε εσείς να το έχετε ασύρματο. Έχει και με Bluetooth που μπορεί να συνδεθεί. Και κανονικά και με το USB που το έχω βάλει εγώ να είναι ασύρματο. Ποντίκι, ό,τι καλύτερο το Basilisk V3 Pro. Και ήρθε η ώρα και για τον Goliathus. Έχει βγει ένα άλλο μάθος, λέω, καινούργιο της Razer. Απλά ήθελα να μείνω σε αυτό λόγω του ότι το ξέρω, το γουστάρω και μου αρέσει. Αυτοκολλητάκια για ακόμη μια τούμπανη φορά. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον κύλινδρο, παιδιά. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον κύλινδρο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, το mousepad δεν θέλω να το ανοίξω γιατί θέλω να καθαρίσω το γραφείο κλπ. Απλά θα σας το ανάψω να δείτε πώς σκάει. Αλλά πιο όμορφα mousepadάκια. Γενικά, πώς έχετε δει, έχω επιλέξει όλα να είναι
τσίτα στο λεντάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ρε φίλε η υφή του. Το καινούριο mouse που είχε γίνει διαφορετική υφή του. Οπότε πάλι εδώ τώρα είναι τα γούστα που γουστάρει ο καθένας. Και αν θέλει και αν του αρέσει. Και να ξέρετε είναι μεγάλο. Δηλαδή μπαίνει πάνω και το πληκτρολόγιο, μπαίνει και το ποντίκι. Είναι μεγάλο το mouse πάλι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανάψουμε αυτό που περιμένουμε νομίζω όλοι μας μαγιές. Ωπ, φίλε, ό,τι καλύτερο το ακουμπάω και είναι μαλακό, είναι τέλειο. Τι λες! Λοιπόν, φίλε, κοιτάξτε τι έπαιξαν τώρα. Εδώ πέρα το βλέπετε αυτό το κουμπάκι. Το πατάς και τι κάνεις. Με πράσινο χρώμα δυναμώνεις, χαμηλώνεις την ένταση του πληκτρολογίου. Πόσο δυνατά ή πόσο χαμηλά το θες. Με το μπλε αλλάζω alt tab. Με το κίτρινο. Α, μπορώ να πάω μπροστά και πίσω το βίντεο. Από εδώ χαμηλώνουμε, δυναμώνουμε μουσική. This is it, my friends. Φίλε. Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Razer για όλα αυτά τα όμορφα πραγματάκια που μου έστειλε και θέλω να σπάσετε το κουμπί με τα likes και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!